Είναι γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας, υποστράτηγος στην αποστρατεία. Είναι ο κύριος Νίκος Καρατουλιώτης, ο οποίος έπιασε μια άλλη παράμετρο σε σχέση με τα ενεργειακά και τα γεωπολιτικά. Περίπου έπαιξε στον τίτλο του, προβοκατόρικα θα έλεγα, το φάντασμα του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, Ευρώπη και πετρέλαιο. Βεβαίως πριν από αυτό το σύμφωνο υπάρχει μια άλλη συμφωνία στο Μόναχο, και αυτή την υπονοεί ο κύριος Καρατουλιώτης με τον τρόπο του, θέλοντας να δείξει πως η ιστορία εκδικείται μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του συμφώνου της Βαρσοβίας, με τη Ρωσία να αναδεικνύεται σε ενεργειακό παίκτη και πως γίνεται το παιχνίδι μαζί με τη Γερμανία και πως όλα αυτά με έναν τρόπο συνδέονται με εμάς. Καλημέρα κύριε Καρατουλιώτη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν κύριε Καρατουλιώτη, πώς εσείς αποκωδικοποιείτε όλα τα τελευταία έτσι καταρρυπάς γεγονότα γεωπολιτικά στην περιοχή μας? Δυστυχώς εδώ πέρα που είμαστε βλέπουμε μόνο ένα μικρό κομμάτι του παζλ αυτό το οποίο μας αφορά. Και βλέπουμε μόνο Ελλάδα-Τουρκία. Το παιχνίδι είναι πολύ πιο σύνθετο και συμμετέχουν πολλοί παίκτες. Αυτή τη στιγμή, εάν δούμε και απομονώσουμε τις ενέργειες της Τουρκίας εις βάρος μας, χάνουμε το όλο γεωπολιτικό παίγνιο. Συμμετέχουν οι μεγάλοι παίκτες και κυρίως συμμετέχει Αμερική, Ρωσία, Γερμανία και στο τέλος βάλαν στο παιχνίδι οι Γερμανοί και Ρώσοι την Τουρκία. Θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Μια τραχεία αναδρομή στην ιστορία. Ο μεγάλος πόλεμος, ο παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος χωρίζεται σε δύο φάσεις, Α και Β, αιτία είχε την ενεργειακή συμμαχία Γερμανίας-Τουρκίας. Αυτά τα οποία διαβάζουμε στο σχολείο, ότι ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επειδή δολοφονήθη ο πρίγκιπας Φερδινάρδος στο Σεράγεβο, είναι η επιφάνεια. Η ουσία ήταν ότι ο Σουλτάνος υπέγραψε συμφωνία με τους Γερμανούς κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο θα έφτανε από το Βερολίνο στα πετρέλαια της Μουσούλης. Μάλιστα. Αυτό και μόνο ήταν η αιτία να ξεκινήσει ο μεγάλος παγκόσμιος πόλεμος. Ο περίφημος αυτός σιδηροδρόμος. Σωστά το λέτε. Λοιπόν. Τώρα, εδώ στην παρούσα φάση παρουσιάζεται το εξής οξύμορο σχήμα, κύριε. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε εξαιτίας της ενέργειας και ξεκίνησε για το κάρβουνο και για το χάλιβα και έχουμε την δημιουργία της πρώτης της ΕΚΑΧ, να πούμε, εν πάση περιπτώσει, και στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, για την ενέργεια για τους υδρογονάνθρακες, δεν έγινε ουδέποτε καμία σύσκεψη. Ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, κανένας δεν ασχολήθηκε με την ενέργεια στην Ευρώπη. Ο μόνος ο οποίος ασχολήθηκε ήταν η Αμερική και το ΝΑΤΟ. Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη, στερούμενη πηγών ενέργειας υδρογονανθράκων, αν και γύρω-γύρω από αυτήν υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα, αναγκάστηκε, ή μάλλον η Αμερική ανέλαβε να τροφοδοτεί με πετρέλαια και με υδρογονάνθρακες στην Ευρώπη και με τα πετροδολάρια να ξεδιψάσει ενεργειακά την Ευρώπη. Έτσι με χρηστικό εργαλείο το ΝΑΤΟ μπόρεσε και ένεκα έλλειψης ενέργειας και μπήκε το ΝΑΤΟ μέσα στην Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε ότι το ΝΑΤΟ είναι το χρηστικό εργαλείο της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, το οποίο φροντίζει να έχει τη Γερμανία κάτω, τη Ρωσία έξω από την Ευρώπη και τον εαυτό του μέσα στην Ευρώπη. Στην παρούσα φάση τώρα, η Γερμανία
δημιουργεί μια ανίερη συμμαχία σύμφωνα με το δόγμα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και κατασκευάζει πριν περίπου από 10 χρόνια τον αγωγό Nord Stream 1. Ο Nord Stream 1 είναι ο αγωγός ο οποίος περνά, ξεκινά από τη Ρωσία, περνά υποβρύχια μέσω της θαλάσσης της Βαλτικής και φτάνει στη Γερμανία. Επειδή η Ρωσία αναγκάστηκε να κάνει νέες διαδρομές, γιατί οι προηγούμενες διαδρομές της Σοβιετικής Ένωσης περνούσαν από διάφορες χώρες με τις οποίες στην παρούσα φάση έχει προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη Ουκρανία, Πολωνία κτλ. Έτσι με αυτόν τον αγωγό η Γερμανία μπόρεσε και εφοδιάστηκε το φυσικό αέριο στην προνομιακή τιμή των 5 δολαρίων το γιγαντζάουλ. Να φανταστείτε ότι εμείς το προμηθευόμαστε με 13,5. Και όπως είπε ο κύριος Λιγερός, για να φτάσει στα σπίτια μας περίπου 15-17 δολάρια το γιγαντζάουλ. Το γιγαντζάουλ είναι η μονάδα μέτρησης του φυσικού αερίου. Σημείωνε 170 βαθμούς, υγροποιημένο κτλ. Το αποτέλεσμα είχε αυτή η ανίερη συμμαχία και η φθηνή ενέργεια την οποία πήρε η Γερμανία να αναδειχθεί σε οικονομική δύναμη. Η Γερμανία μας κατηγορεί εμάς τον Νότο ότι είμαστε αντιπαραγωγικοί. Και θα απαντήσω εγώ στη Γερμανία ότι και 16 ώρες να δουλέψουν οι Έλληνες. Και όχι 16, και 24 ώρες το 24ωρο και χωρίς μισθό. Όταν εμείς το παίρνουμε με 15 δολάρια το γιγαντζάουλ και η Γερμανία με 5, βεβαίως δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Το αποτέλεσμα ήταν η Γερμανία να σηκώσει κεφάλι και να υποδουλώσει οικονομικά όλη την Ευρώπη. Βεβαίως εκεί πέρα τίθεται το πρόβλημα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είπαμε και νωρίτερα ότι ουδέποτε έγινε ένα συνέδριο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει συλλογικά τις πηγές ενέργειας από που θα προμηθεύεται. Είχε γίνει στο παρελθόν, κάποια σχέδια είχαν γίνει εκ του προχείρου θα έλεγα, το οποίο έλεγε 30-30 και 40% να προμηθεύονται, δηλαδή 30% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 30% πυρηνική ενέργεια και 40% από τις υπόλοιπες, κάρβουνο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο να πούμε κτλ. Μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα όμως άρχισε και ξυλώνονται όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί οι οποίοι υπάρχουν στην Ευρώπη. Υπόψη ότι πρωτοστατούσε στην πυρηνική ενέργεια η Γαλλία και μάλιστα είχαν φτάσει στο σημείο να την ονομάζουν και πράσινη ενέργεια, γιατί ήταν, έλεγαν ότι ήταν καθαρή. Μετά όμως από το γεγονός της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία απεδείχθη ότι δεν μπορεί να εμπιστεύεται κάποιος στην πυρηνική ενέργεια και άρχισαν να ξυλώνονται όλα αυτά. Εδώ όμως παρουσιάζονται τεράστια ελλείμματα τροφοδοσίας της Ευρώπης. Υπάρχει ένα κενό. Και ναι μεν, η υπόλοιπη Ευρώπη βαδίζει στα τυφλά, ο Νότος και η Κεντρική Ευρώπη, η Γερμανία όμως φρόντισε και έκανε άλλον έναν αγωγό, το Nord Stream 2. Μια παράλληλη όδευση στον παλιό αγωγό, το οποίο είχε δημιουργηθεί, αυτόν τον αγωγό, το Nord Stream, τον είχε υπογράψει. Να μην ξεχνάμε, τον είχε υπογράψει ο Σρέντερ, παραμονές των εκλογών, όπου χάνει τις εκλογές και μάλιστα ήταν τόσο τομένος των Αμερικανών εναντίον του, όπου ο Λόντος, ο αντιπρόεδρος και υπεύθυνος για την ενέργεια στην Αμερική, μέσα στο Κογκρέσο αποκάλυψε τον Σρέντερ πολιτική πόρνη. Μετά από αυτό το πράγμα χάνει τις εκλογές ο Σρέντερ και έρχεται στο προσκήνιο η κυρία Μέρκελ. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί τώρα δύσκολο να εφοδιάσουν την Ευρώπη, δεν μπορούν να κάνουν αγωγό από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη. Από εκεί και ύστερα αυτό το συστολιστικό αέριο είναι πανάκριβο. Το
το να εμφωνιάσουν με LNG. Και αυτό είναι πανάκριβο, έχει πολύ υψηλό κόστος. Και κάθομαι και παρακολουθούσα ένα μήχανη. Εδώ πέρα λοιπόν έρχονται τα κοιτάσματα στην κατάλληλη στιγμή του Ισραήλ, της Αιγύπτου και ο Σουνούπου και τα ελληνικά, τα οποία είναι δεδομένο ότι υπάρχουν, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις να υλοποιηθεί ο αγωγός ΕΣΜΕΤ, ο οποίος θα παίρνει τα κοιτάσματα από την Κύπρο, θα παίρνει τα κοιτάσματα από την Αίγυπτο, Ισραήλ, Κύπρο, θα πατάνε πάνω στην Κρήτη, θα σκουπίζει και από εκεί τα κοιτάσματα νοητίως της Κρήτης, θα πατήσει μετά στα κύθερα αυτός ο αγωγός και θα διασχίσει τη Δυτική Πελοπόννησο και να οδηγηθεί να ξεδιψάσει η Ευρώπη ενεργειακά. Αυτό το πράγμα όμως, όπως καταλαβαίνετε, δεν συμφέρει την Γερμανία ούτε τη Ρωσία. Η μεν Γερμανία διότι φοδιάζεται με φθηνό φυσικό αέριο, έχει το προνόμιο και το παίρνει με 5 δολάρια και εμείς το παίρνουμε με 15, και γι' αυτό έχει την οικονομική επικυριαρχία στην Ευρώπη. Δηλαδή ουσιαστικά, εάν εκδηλώθηκε αυτός ο βάρβαρος οικονομικός επεκτατισμός της Γερμανίας και ισοπαίδωση του Νότου, υλοποιήθηκε μέσω της ενεργειακής συμμαχίας που έκανε με τη Ρωσία και φορδιάστηκε με φθηνό αέριο, με αποτέλεσμα να είναι ανταγωνιστική η οικονομία της και να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι εμείς οι υπόλοιποι. Αυτός όμως αγωγός έρχεται σε σύγκρουση με τα ρωσικά συμφέροντα. Οι Ρώσοι θέλουν να δέσουν ενεργειακά όλη την Ευρώπη, να μην έχει εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ούτως ώστε η Ευρώπη να χορεύει σύμφωνα με τις επιθυμίες της Ρωσίας μέσω του ομφάλιου, ενεργειακού λόρου, το οποίο θα την έχει στραγγαλίσει. Και έπειτα να μην ξεχνάμε, υπάρχει μια υπέροχη αμερικάνικη παροιμία που λέει ότι όταν δύο έχουν ένα στα χέρια στις τσέπες του άλλου, δεν μπορούν να τσακωθούν. Έτσι όταν η Ευρώπη θα εξαρτάται ενεργειακά από τη Ρωσία, υλοποιείται ο μεγαλύτερος εφιάλτης της Αμερικής, γιατί υλοποιείται η Ευρασία. Εάν συνδέσουμε τώρα βεβαίως αυτό με τα ανοίγματα της Ρωσίας και με τους αγωγούς που έχει κάνει προς την Κίνα και την Ινδία, θα δούμε να καταστεί ο επικυρίαρχος του παγκόσμιου κεντρικού συστήματος και η Αμερική να πάει στην άκρη, μια και γεωπολιτικά να φέρουμε γεωγραφικά, ανοίξει στην περιφέρεια η Αμερική. Άρα λέτε το παιχνίδι είναι πολύ χοντρότερο. Δεν είναι Ελλάδα-Τουρκία. Είναι Αμερική, Ρωσία και η Ρωσία μαζί με τη Γερμανία. Τώρα, η Γερμανία διαχρονικά σύμμαχος με τους Τούρκους, με την Τουρκία. Βλέπουμε τώρα και την προσέγγιση της Ρωσίας με την Τουρκία, ουσιαστικά να χαϊδεύει ο Πούτιν τον Ερντογάν. Το είδαμε αυτό και στη Συρία. Παρόλο που ήταν ενάντια στα συμφέροντα, έκανε πίσω η Ρωσία προκειμένου να πάρει στην αγκαλιά της στην Τουρκία για να τη χρησιμοποιήσει. Βλέπουμε επίσης και στην Τρίπολη παρουσιάζεται οξύμορο σχήμα, ενώ η Ρωσία στηρίζει το Χαφτάρ. Βλέπουμε να κάνει πίσω και να βάζει την Τουρκία στο τραπέζι και να την αφήνει να παραβιάζει τη διεθνή συμφωνία που απαγορεύει εφοδιασμό με δυνάμεις του συμπλεκομένους, να πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Τη βάζουν τη Ρωσία στο παιχνίδι, προκειμένου την Τουρκία, συγγνώμη, μένει στο παιχνίδι η Τουρκία ως χρηστικό εργαλείο της Γερμανίας και της Ρωσίας, προκειμένου να ματαιωθεί η κατασκευή, επιμένω, να ματαιωθεί η κατασκευή του αγωγού ΕΣΜΕΤ, ο οποίος είναι ελληνικών και αμερικανικών συμφερόντων, ή στην καλύτερη περίπτωση, στην χειρότερη περίπτωση, να αναβληθεί όσο το δυνατόν πιο πίσω η υλοποίηση αυτού του αγωγού ΕΣΜΕΤ. Κύριε Καρατουλιώτη, επειδή πρέπει να ολοκληρώνουμε, αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να κρατήσουμε από όλη αυτή τη γεωπολιτική σούπα
ένα χρήσιμο συμπέρασμα για τα κάθε μας είναι ποιο λοιπόν? Εγώ θα έλεγα ότι ως λάτρης της προκειμένης πολιτικής οπωσδήποτε χρειάζεται ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων και ομόνια του πολιτικού μας συστήματος. Δεν προσφέρονται αυτά τα πράγματα για αντιπολιτευτικούς λαϊκούς, για λαϊκή κατανάλωση. Χρειάζεται να καθίσουν στο τραπέζι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, να χαράξουν μια ενεργειακή πολιτική και να δημιουργηθούν οι εν λόγω συμμαχίες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, δημιουργούνται, είναι εν τη εξελίξη τους. Η ενεργειακή συμμαχία Ελλάδα-Αιγύπτου, Ελλάδα-Κύπρου και Ισραήλ, αυτές να μεταβληθούν και σε στρατιωτικές συμμαχίες, έχουν τη δυναμική, πρωτίστως όμως χρειαζόμαστε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Διότι καλό το διεθνές δίκαιο, αλλά συνήθως το διεθνές δίκαιο το επικαλείται ο αδύναμος. Στη διεθνή πρακτική υπάρχει θουκυδίδιος λογική, όπου ο ισχυρός θα προχωρήσει μέχρι εκεί που το επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύνατος θα υποχωρήσει έως εκεί που το επιβάλλει η αδυναμία του. Χρειαζόμαστε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, αποφασιστικότητα και ομονόηση του πολιτικού συστήματος. Κύριε Καρατουλιώτη, μου θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία σήμερα το πρωί της Πέμπτης. Κύριε Σαχίνη, εάν θα μου επιτρέψετε για μισό λεπτό. Παρακαλώ. Πριν από 15 χρόνια είχα γράψει ένα άρθρο το οποίο είχε περάσει τα ψηλά, όταν ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, ο αείμνηστος, αυτός ο ήρωας, ο οποίος εναντιώθηκε στο σχέδιο Ανάν και κατόρθισε και έκανε την ΑΟΣ και υπέγραψε με όλες τις όμορες χώρες, να έχετε υπόψη σας ότι τότε είχε καλέσει και την ελληνική κυβέρνηση, αυτά γινόντουσαν απόρριτα, είχε καλέσει την ελληνική κυβέρνηση να συμμετέχει και αυτή και ταυτόχρονα να χαραχθεί και η ΑΟΣ Ελλάδος με την Κύπρο και να ενωθούν και με τη Αιγύπτου και με το Ισραήλ και όλα αυτά. Και επιπλέον ο Τάσος ο Παπαδόπουλος μας έδινε και ποσοστά επί των κοιτασμάτων τα οποία θα ανεβρίσκονται στην Κύπρο. Δυστυχώς, όπως λέει και ο Κονδύλης, οι μετριότητες και ανθυπομετριότητες που απαρτίζουν την ελληνική πολιτική σκηνή δεν στάθηκαν ικανές να διαχειριστούν προβλήματα τέτοιου μεγέθους. Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε? Αν θυμάμαι καλά, αυτά γίνονται το 6 με 7. Μάλιστα. Γιατί έχω τα άρθρα μου γραμμένα, θα σου τα στείλω κύριε Σαχίνη, γιατί είχαν υποπέσει την αντίληψη με κινήσεις οι οποίες γίνονται και οι δικοί μας περί άλλα ετήρβαζαν. Όπως συνήθως.